Πώς προέκυψε το βόλτ. Να το πω έτσι απλά, δεν να ανακαλύψουμε εμεί την τάση νοπίτα. Ήρθαμε για να δώσουμε ρεύμα, Εφάσε... το στο ρεύμα. Εφάσε την υποτάση. Ναι, πρέπει να υπάρχει η χρηματοδότηση. Πώς κρίνεις την διακυβέρνηση του Λίδη μέχρι στιγμή. Η πολιτική σήμερα δεν είναι απλά να πλουτίσει η ηγεσία ή να έχει ιδιών ή να βολευτεί κάπου. Γιατί όχι στο ΑΚΕΛ. Πολύ συλλεκτικό είναι το Βόλτ. Για να έχετε έτσι μια σήμερα, αν και περιμένετε ότι να μπείτε Ευρωβουλή. 3-2-1, ένα, παμε ε, καθυστερήσαμε, υπολογίζαμε πως θα το κάναμε λίγο πιο νωρί αυτό το podcast. Είμα, έχουμε τρει εβδομάδε να τα πούμε. Δικό μου φταίξι μου έπεσε πολύ δουλειά. Ωστόσο, προχωράμε. Πάνω παρά μαζί μα σήμερα, συν -αντιπρόεδρος του κινήματο κόμματο Βολτ Κύπρο, Βολτ Κύπρου. Καλησπέρα σα, καταρχά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σε καλά, ευχαριστούμε ε, που την αποδέχτηκε. Λοιπόν, ε, μιλάμε για κόμμα πλέον. Κόμμα. Έχει ιδρυθεί επίσημα από, τις, από την προηγούμενη Κυριακή. Την προηγούμενη, συγγνώμη, του, του Δεκέμβρη. Ε, οπότε μιλάμε για το Volt, Volt Κύπρος. Το οποίο ε, είναι... αποτελεί ε, μέρος στο... λαμβάνει μέρος ω ισότιμο μέλος στο ευρύτερο network, δίχτυο... Ε, πλατφόρμα κινημάτων. Το Volt Europa. Μάλιστα. Είμαστε ένα απόσπαστο και ισότιμο μέλο στο Volt Europa, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούμε αυτόνομα ω κόμμα που έχει ιδρυθεί στην Υπρακή Δημοκρατία. Πάνω γνωριστήκαμε, εξού και ο γνωριστήκαμε κατά τη διάρκεια του προεκλογικού καλά. Ήσουν εκπρόσωπο τύπου του επιτελείου του Ανδρέα του Μαυρογιάννη. Ε, ήμουν επικεφαλή του γραφείου τύπου. Ναι. Επικεφαλή του γραφείου τύπου. Και είναι αυτό που λέει τώρα ο άλλο. Αυτό το παιδί που τώρα είναι στο Volt το βλέπαμε εκεί, γιατί όχι στο ΑΚΕΛ. Ε, εντάξει, καταρχά ε, δεν είμαι μέλο, δεν ήμουν μέλο του ΑΚΕΛ, ναι. έτσι. Οπότε βρέθηκα στο επιτελείο ε, σε μια προσπάθεια να βοηθήσω στην, ε, στην προοδευτική αλλαγή. Τούτη ήταν η μάχη, στην οποία όπω ε, είδατε φτάσαμε πολλά κοντά. Ε, και θεωρώ ότι το ίδιο, τον ίδιο στόχο συνεχίζω τώρα από το, Βόλτ. το Volt. Πώ προέκυψε το Volt, ε, Πώ προέκυψε το VOLT. Καταρχά, το VOLT το, το έχω παρακολουθήσει στο πως κινείται στην Ευρώπη εδώ και περίπου πέντε χρόνια. Ε, από το που ιδρύθηκε έτσι μου και στην περιέργεια και να πω ότι άρεσε μου πολλά ο τρόπος με τον οποίο προωθούν τις ιδέες τους και προσεγγίζουν τα μέλη. Καταρχάς χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Ε, με το που κάνεις την αντίστοιχη σου ηλεκτρονικά για να γίνεις μέλος σου έρχεται ένα, ένα email, σου λέει πρέπει να πληρώσει τη συνδρομή σου, η οποία είναι στην Κύπρο είναι 24 ευρώ ε, το χρόνο. Γιατί το βάλατε στα 24 το 2 μήνα. ευρώ το μήνα, Ναι, δικαίω να κάνω και δώσει. Okay. Λοιπόν, και έπειτα έρχεται ένα email, το οποίο σου λέει έχει πλέον ένα email αντρέ, εφόσον εγκριθεί και πέρασε όλε τι διαδικασίε τη του, του έγκριση. Ε, σου λέει έχει ένα email αντρές στο Vault, και με τούτον έχει λογαριασμό σε μια πιο μεγάλη πλατφόρμα που μπορεί να συμμετέχει στι διαβουλεύσει και στι δημόσιε που γίνονται με όλα τα μέλη ε, του Βόλτ του Ευρώπη, μόνο του World στην Κύπρο. Και μπορεί Εν να συμμετέχει σε όλε Ακούνται να πολλά, Ευρωπαϊ... ε... πο... πολλά ευρωπαϊκά το ίδιο για την Κύπρο, θεωρεί ότι. Να, να, σου πω, είναι και πρακτικό το ζήτημα όμω, διότι είδαμε ότι είμαι στην προεκλογική μπορούσα να κάνουμε ομάδε εργασία, να παράξουμε πολιτική. Είναι πολύ δύσκολο να μαζέψει ανθρώπου οι οποίοι εργάζονται έναν. 8 ώρε, 10 ώρε, έχουν την οικογένεια του στα μωρά του κλπ. Άρα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά remotely. Ναι. Και το πράγμα είναι, το Vault το δημιούργησε το, το, ε, το 2018-2019, δηλαδή πριν τον κορμόγιό που μπήκε το, το βίντεο το online ναι, meeting στη ναι, 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 ναι. ζωή μα. Οπότε όσο ακούγεται έτσι ευρωπαϊκών ή είναι πλέον ένα must. Ε, ε, το το ζήτημα είναι αν είναι όρημη η κοινωνία τη Κύπρου. Αν είναι τόσο μπροστάνθε τη στιγμή που έχουμε την απαξίωση τη πολιτική. Γιατί εγώ τώρα να κάτσω να ασχοληθώ ακόμα και με το Βολτ. Κι εν τούτη δε να αλλάξουν την Κύπρο, να αλλάξουν την πολιτική. Μάλιστα, εδώ λέει πω υπόσχεται ρήξη με το παρελθόν και ένα νέο ξεκίνημα. Δεν θα υπήρχε λόγο να εμφανιστεί κανένα νέο σχήμα. Αν την κυπριακή κοινωνία αν την κάλυπταν τα προηγούμενα σχήματα. Mm. Όμω βλέπουμε ότι υπάρχει πέραν του 43-44% τη αποχή από το εκλογικό σώμα, υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ποσοστό το οποίο δεν είναι καν εγγεγραμμένο δεν mm. προσμετράται στην αποχή. Άρα μιλούμε για ένα 55% σχεδόν mm. ε, του πληθυσμού που ενώ δικαιούται να ψηφίσει, δεν πάει να ψηφίσει που μόνο του λέει πολλά, δεν και ισχυριζόμαστε ότι εν ομοιογενέστον το, το, το μέρο του εκλογικού σώματο. Αλλά σίγουρα από το, 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 το μήνυμα που στέλνει έστω με την αποχή του, την αδιαφορία του, την απαξίωση που, που στέλνει, ε, 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 είναι πολλά σημαντικό και πρέπει να για ότι... μας, για μας, για μας, το θεκευάσουμε. Για εμάς το μήνυμα λέει ότι κοιτάξτε, ο κόσμος δεν μπορεί να στηρίξει πλέον. Δεν μπορεί να, να εκφραστεί ή να θεωρεί ότι εκπροσωπείται που τα υπάρχουν τα σχήματα, χωρί να μην μηδενίζουμε κανένα. Έχουν όλα του ψηφοφόρου του, έχουν το κοινό του, έχουν τα μέλη του. Και έχουν και, τα και ρόλο μάρες. όλοι να διαδραματίσουν. Κανένα δεν μπορεί να λείπει από τι αποφάσει που, τα... που καθορίζουν τι ζωέ μα. Οπότε ήρθαμε και με ένα στόχο, αν θέλει, δεν είναι απλά ιδρύσαμε έναν κόμμα και ήρθαμε τώρα να αλλάξουμε τα πάντα. Ο βασικό στόχο, με πολύ ταπεινότητα το λέω, είναι για να κάνουμε ένα μεγάλο κάλεσμα στην κοινωνία. Ένα κάλεσμα να έρθει ο κόσμο κοντά, να γνωρίσει ξανά το τι εστί πολιτική, να πιστέψει ξανά στη δύναμη τη ψήφου του και κυρίω στη συλλογική δράση. Πάνω εν εν τούτο όμω, που όλα τα κόμματα καλούν τον κόσμο, κατά διαστήματα, ελάτε κοντά. Εκ το αποτέλεσμα, δεν, το δεν τον έχουν πείσει όμω. Γιατί, ε, τι θα κάνετε διαφορετικό εσεί που θα του πείσετε. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει καθαρότητα των θέσεων. Η καθαρότητα των ανθρώπων που χωρίς βαρύδια ή έναν παρελθόν το οποίο έρχεται απλά με μια νυπώνια ότι ξέρετε εμείς κουβαλούμε πολιτικών κεφάλαιο και ήρθαμε να το σώσουμε όπως προηγούμενα σχήματα που έχουν δημιουργηθεί τα οποία ήταν καθαρά πρόσωπο πάγη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και το ίδιο το καστατικό του κινήματο ε, λειτουργεί με αντίθετον τρόπο. Ε, Τούτο είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι Έρχεται, όπω σα είπα, να κάνει έναν κάλεσμα με, με, με το να συστήσει ξανά στον κόσμο τι εστί πολιτική. Η πολιτική σήμερα δεν είναι απλά να πλουτίσει ηγεσία ή να έχει ιδιονόφελο ή να βολευτεί κάπου. Η πολιτική είναι το μέσο με το οποίο θα βελτιώσουμε τι ζωέ μα. Και τούτον, δηλαδή, εν τούτον, που εννοούμε να ξαναπιάμε το νήμα από την αρχή για το τι εστί η συλλογική δράση και η συμμετοχή στα κοινά. Ο καθένα μπορεί να συμμετέχει στο πεδίο που γνωρίζει ή που τον ενδιαφέρει. Έτσι δεν να γίνουμε όλοι πολιτικοί ή πολιτική καριέρα. Εσύ οικονομολόγος. Ναι. Διαβάζοντα έτσι που πάρω πάνω τα ονόματα, δεν έχω δει κάποιον άλλον οικονομολόγο, σωστά. Όχι, Οι υπάρχουν κι άλλοι. Καταρχά, μέσα στο 25 μελέ είναι ο, ο Άλεξο Μιλώ καθαρά για το μικρό σχήμα, το μικρό <συ> οργάνωμα. Εν τούτο που είπατε προηγουμένως, και μπορούν όλοι να, να λάβουν κι άλλους ρόλους. Το προϋπάθημα. εκτελεστικό είναι. Στο εκτελεστικό γραφείο, ναι, δεν είναι. υπάρχουν κι άλλοι με πτυχία business ή death, background και εμπειρία, αλλά ε, έχουμε στο 25 μέλης και πάρα πολλά μέλη ε, και ανθρώπους οικονομολόγους που είναι γνωστοί, οι οποίοι θα μπουν στις ομάδες εργασίας. Αλλά είναι ώρα να γνωστούμε ακόμα ονόματα εμέ μου λάρισε εν ώρα γιατί να σε ρωτήσω. Ε, σιγά σιγά, ε, ήδη έδωκα σου ας πούμε ονόματα που μες το 25 λες. Μονάδα μέτρηση ηλεκτρική τάση στο Volt. Κριβώ, Ήρθαμε για να δώσουμε ρεύμα. Εφάσι... Τάση στο ρεύμα. Εφάσε την υπότασή. Εάν τελικά καταλήξει σε υπότασή, να πούμε αν μη τι άλλο να για να πάει σπίτι μα. Αλλά εγώ πρέπει να σου πω ότι είμαι αισιοδόξο. Είμαι δόξο γιατί θκευάζουμε τούτη την ανάγκη που λέγαμε πριν ότι ο κόσμο δεν εκφράζεται, δεν, δεν, εκπροσωπείται από κάποιον. Δεν νιώθει ότι μπορεί να ταυτιστεί αυτή τη στιγμή με κάποιο ε, κίνημα. Ε, με εξαίρεση του ήδη υπάρχοντε ψηφοφόρου και μέλη που, που, που εμφανίζονται σε σκάλπε και ψηφίζουν. Αλλά ξέρει, ένιωσαμε πολλέ φορέ και εμεί, σαν πρώτο μέρο τη ψηφοφόρο, πολλέ φορέ την ανάγκη ότι ρε παιδί μου, να πάω στην κάλπη να ψηφίσω το μη βελτιστών. Ναι, ισχύει. Άρα, ακόμα και εκείνοι που πάνε στην κάρπη, και ενδιαφέρονται για κοινά, και πιστεύουν στην πολιτική, πολλέ φορέ δεν έχουν μια επιλογή η οποία να εκφράζει. Και υπάρχουν, α πούμε, οι, οι, οι θέσει του Βολτ. Ε, να το πω έτσι απλά, δεν να ανακαλύψουμε εμεί την τάση, Υπάρχει το Βολτ, η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασία, οι οποίε παράγουν συνεχώ θέσει μέσα από διαβουλεύσει και ζημώσει, προωθούν τι καλύτερε πρακτικέ που έχουν εφαρμοστεί και εν τούτοι τι οποίε εμεί θα έρθουν να προσαρμόσουν στα κυπριακά δεδομένα και ήδη ξεκίνησε η δουλειά και γίνεται, ούτω ώστε να, 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 να αναφέρουμε θέσει οι οποίε να έχουν πραγματική βελτίωση στι ζωέ μα. Και θα απλά να καθόμαστε σε ένα πάνελ και να φιλολογούμε, α πούμε. Τούτη τη δουλειά που διαβάζοντα διάφορα για το Volt κλπ. Καταρχά, έτσι ένα δυνατόν πάσιμο μέσα, μέσα στα social media. Εντάξει, φάτε το ένα περιπέξιμο, Volt uh, κλπ. Με ασκήμο το χιούμο, πάντω που, που πέφτει. Παρόλο που φοβό, αντιλαμβάνεσαι που το 2018 που έγινε το Volt εννοούσε την τάση στο ρεύμα, ναι. δημιουργώντα ένα ρεύμα, α πούμε στην κιόμες ε, δεχίσεν να πάει πολιτική, αλλού όντως ναι. ναι. που του τα ουλάπες ούλαμε... τον κόρνο οι ονείρταιν και το το αλλο το ναι, ναι, okay, ναι, είναι οι άλλοι θα το έχω ακούσει από την κάτι σεμπιαντρομάχη πριλίας μέρες ναι να στην κάτια ε, να σε ε... κάτι που τούτο όλα που αβάσατε κάματε ιδρυ... μια παρουσίαση τον Οκτώβριο, να δεν κάνω λάθος, ήρθατε το ιδρυτικό συνέδριο, ε, συνέδριο αρχές του Δεκέμβρη, yeah. που τσί είναι όλα που εθικιαβάσες, που εγράφανε για σας τι εκράτησες, γιατί ακουστήκανε πολλά επικριτικά. Άντε τώρα ήρθαν τούτοι να μας κάνουν ένα νητά, κρότου λάμψης, και να εξαφανιστούν. Και άλλους που είπαν, ναι, τούτοι είναι η ελπίδα, είναι κάτι διαφορετικό. <συσίλιο> είναι ναι και, και τα και τούτα. <συσίλιο> ε, εν, Και βάζατε, ναι. η Μα, Παναγία μου, η και λοιπά. Α, είναι μαζί τους, μπράβο. Είναι η Υποθήκαν πολλά. Τι κράτας που είσαι αισιόδοξος που γίνα, Τα επικριτικά σχόλια πάντοτε θα υπάρχουν. να υπάρχουν τα επικριτικά. Ο κάθε να πει την άποψη του να έχει χαρά ε, αλλά εγώ κρατώ τα πολιτικά σχόλια ουσία που βλέπω έτσι δεξιά-αριστερά. Ε, ότι ναι, υπάρχει ανάγκη για κάτι καινούριο, υπάρχει ανάγκη να ξαναπιστέψουμε σε κάτι που μπορεί να μα δώσει ελπίδα. Ε, υπάρχουν τα σχόλια ότι οι ναι, άνθρωποι δεν ήταν κάπου αλλού και όπως είπα προηγουμένως δεν ήρθαν απλά να, μα μας πούνε ξέρετε ε, ήμουν σε άλλο κόμμα και φέρνω το πολιτικό μου κεφάλαιο ποτέ να σου τον εαυτό μου γυρίως ή κάτι, Αλεξάνδρα τον... μα η Αλεξάνδρα εκλέγει πριν δύο χρόνια στη Βουλή δηλαδή δεν είναι καμιά πολιτικός συνεργαζόμενη. Πιο συνεργαζόμενη. Ναι, όλους. ναι. Δηλαδή, δεν ήρθε να σου παρουσιάσει 20 χρόνια πορεία σε κόμματα που δεν είναι κακόν κατά ανάγκη, αλλά φτάνει να μπορεί να προσφέρει και να έχει ακόμα κάτι να προσφέρει. Γι' αυτό και στο καταστατικό του Βόλτ υπάρχουν δύο χρόνια θητεία και δύο φορέ στην ίδια θέση. Δεν μπορεί δύο συνεχόμενε θητείε στην ίδια θέση, στο ίδιο σώμα. Δεν μπορεί να κάτσει τσάμε χρόνια ολόκληρα. Αλλά όμω πραγματικά κρατώ τα θετικά σχόλια που βλέπω που κόσμο ο οποίο είναι ανενταχτός, Εν μα δίνουν ελπίδα. Mm. Ο οποίο εν που ψάχνει μια αξιόπιστη λύση και επιλογή να ψηφίσει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση και μπορεί, μπορεί πολλέ φορέ να με, με σηκωθεί καν να πάει να ψηφίσει. Τα θετικά σχολεία από τους μετρούν έτσι. Είναι έναν αθές κράμα ανθρώπων, τσάμε. Προέρχονται κάποιοι θα μπορούσαν να πω το αμόχος για την Κύπρο, εν τους λες κέντρο αριστερά, κέντρο δεξιά κάποιοι νομίζω είσαι αρκετούς προερχόμενους και απογοητευμένου του Δημοκρατικού Συναγερμού κλπ. Έχουμε ονόματα τώρα που συμμετέχουν. Συμπροεδρή η Αλεξάνδρεια Ταλίδου μαζί νεαρών δικηγόρων, πολύ καλών, τον κύριο Βελάρη. Ναι. Έχουμε την άντρομάχη τη τη γνωστή. Για τον λόγο τη, ιδιαίτερα έχει δική τη ταυτότητα πολιτική η Αντρομαχή, που την εκφράζει εδώ και χρόνια ω πολιτική αναλήτρια Οκ, ναι. okay, Πάνο Παρά και ο Ροσκαρούλα ήταν ο πρόεδρο του mm -hmm. αμοχωστο mm -hmm. για την Κύπρο. Χουλουσί mm Κιλίν, -hmm. ένα Τουρκοκύπριο μέσα στην ηγεσία. Έπαθα σοκ με τα ελληνικά του. Έβλεπα μέσα στο Twitter και νομίζω απλά Google Translate. Όχι, όχι, μιλάει μιλά ελληνικά. Μιλάει μιλά, ελληνικά, μιλά, και καλά. Ροδούλα Δημητριάδου, παρακάτω γραμματέα Ευρωπαϊκών, ήταν μέσα στο επιτελείο του Κωνσταντινού Χριστοφίδη κατά τη διάρκεια τη προεκλογική των προεδρικών. Εμαζευτήκατε πολύ. Ναι, υπάρχουν είδε κάτω του Βολτ Cyprus Του, του Volt Europa τέλο πάντων που εστερνίζεται και η Κύπρο ταυτίζεστε σε όλα ή μπορεί να δούμε τώρα σε 2-3 χρόνια που είχε πιο νωρί να αρχίσουν οι διαφωνίε και ένα ένα να φεύγει. Κοίτα, εγώ μπορώ να σου πω ότι αν κάτσω τρία λεπτά μπροστά μου καθέφτη, μπορώ να διαφωνήσω με μου. Πρόβλημα. <laughs> Όμω, κοίτα, δεν υπάρχει κανέναν κόμμα που ταυτίζει τη φωνή 100% σε όλα και βλέπουμε πόσε τάσει ζει ο δημοκρατικό συναγερμό. Να σκέψουμε να λέμε ονόματα για αποφάσει και, ε, θέσει που παίρνουν στην Ελλάδα. Ε, αντιστοίχα και το Αγγέλ, ασχέτω αν η απόφαση που να, που να πάρθει να στηριχθεί 100%. Yeah. Οι αποφάσει αποφάσεις παίρνονται μετά από διαφωνίε και διαβουλεύσει, οι οποίε εντιατούνται στι δημόσιε που φέρνουν μια καλύτερη, δυνατή απόφαση. Όμω, εμεί πραγματικά, λέει το και το πρόλογο που έκαμε, που μόνο του είναι πολύ συλλεκτικό το Volt, διότι έρχεται με έναν ε, προοδευτικό πρόγραμμα να απαντήσει σε προβλήματα και σε θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και χω, χωρίς, να, χωρίς να, να έρχεται πρώτα να τα πελώσει και να πει «Ξέρεις, εγώ είμαι και τώρα αριστερά, είμαι και τώρα δεξιά, είμαι έτσι, είμαι άλλος πώς» και μετά να σου πει τι προτείνει. Έρχεται να πει το ανάποδο. Τι είναι, Ενά, είναι, ένα τι προτιμή, είναι το Volt, πού Είναι ένα προοδευτικό σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμμα, ε, το οποίο είναι όπως σου πολύ αυτόχνα και παρα, ταυτόχρονα πραγματιστικό. Έχουμε ένα χαρτί, ε, ο χάρτης ο, ο, ο ιδεολοπο, ιδεολογικό πολιτικό που ξεκινά από άκρα αριστερά, από, από άκρα δεξιά, αυτά είναι άκρα αριστερά. Πού το συναντούμε. Κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά, εσύ, κέντρο... Εσύ ότι, ότι... Δεν υπάρχουν πλέον. Α. Δεν υπάρχουν πλέον. Οι αλλά διότι, πούμε ότι πρέπει να τοποθετήσουμε. Διότι, κάπου. διότι πρέπει να πούμε ότι με, την παραδοσιακή αθέλης κατηγοριοποίηση των κομμάτων, μπορώ να σε ρωτήσω σήμερα που κατάσταση κάποιο την ΕΔΕΚ. Ναι. Σε, μιλούμε για. ονομάζεται σοσιαλιστικό. σοσιαλιστικό. Δηλαδή, και ο καθένα δικαίωμα του βέβαια να αυτοπροσδιορίζονται όπω επιθυμούν. Αλλά Αντί να έρθω να κάνω τούτο το πράγμα, θα αφήσω του πολιτικού αναλυτέ και του δημοσιογράφου να το κάνουν με τα χαρά να μα βάλουν όπου θέλουν στον πολιτικό χάρτη. Εγώ μπορώ να απαντήσω με θέσει και προτάσει. Μπορούμε να έρθουμε να πούμε ποια είναι η άποψή μα για παράδειγμα στο στεγαστικό, το οποίο είναι νούμερο ένα πρόβλημα στη Λεμεζόνα στην οποία εγώ μένω και κατοικώ. Και βλέπω, το εγώ καθημε... <laughs> βλέπω το καθημερινά, το οποίο επηρεάζει και του κάτοικου, και του φοιτητέ, και του εργαζόμενου, και όσου θέλουν να... να ζήσουν σε την πόλη. Αλλά σιγά σιγά γίνεται πρόβλημα και άλλων πολεών εν τω mm μεταξύ. -hmm. Είναι μόνο Άρα είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα των στεγαστικών. Το αντιμετωπίζουμε την τελευταία πενταετία. Ε, ακόμα αν είδαμε λύση που να μα πείσει. Τι εμείς, προτείνετε. Εμεί προτείνουμε, καταρχά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, το, που, που, είναι να άμεσο εφεκτ στο ζήτημα, είναι να μπουν αντικίνητρα ή αντίστοιχα κίνητρα, έτσι ώστε τα αδρανή χτίρια, οι αδρανεί ε, μονάδε, να μπουν στην αγορά να αυξηθεί η προσφορά. Πόσε υπάρχουν δηλαδή. Άπειρε. Εμένα έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πούμε να δούμε. Όταν λέμε να τρανεί και οι πύργοι πο... του παραλιακού που κάθονται. Ακόμα και οι πύργοι. Ακόμα και τα χτίρια στην Αγίου Ανδρέου, στο κέντρο των ιστορικών κέντρων. Πόσα χτίρια ζωά με τα οποία θα μπορούσαν να, να, να γίνουν αιστείε. που ναι. στο Πανεπιστήμιο. Αφού ένα ξανά ζωή είναι τόπο. Για να καλύτερα, ανα... Και να πιάνει πιο κατάλληλα και επικίνδυνα το μεταξύ. Ε, για να τα ανακαινήσει, τι κόστο χρειάζεται, ποιο θα το υπομιστεί, αυτό... ποιο θα είναι το ενίκιο. Αυτό... Και αυτό... όταν υπάρχει, η απάντηση είναι κοστολογημένα όλα. Για παράδειγμα, ένα τρόπο να κινείται να προδώσει είναι, κοιτάξτε, κύριε, εσεί οι οχτείτες, πούμε, των μεγάλων ακινήτων στην Αγίου Αντρέου ή στι παράλληλε οδού, ε, έχετε, εγώ, 6 μήνε, ένα χρόνο να προχωρήσετε σε ανακαίνιση και να βάλετε το πράγμα το, τα ακινήτα στην αγορά. Ε, αν δεν τα κάνετε, να υπάρχει μια φορολογία δρανού ακινήτου. Ή αν τα βάλετε, όμω να έχετε για πέντε χρόνια, για παράδειγμα, ε, μειωμένη φορολογία mm. από τα έσοδα που προέρχονται από την ενοικία δεν Είναι εκείνα ακόμα. Αν θέλει να σε ευχαριστεί. Ναι, ναι, ναι. Για κάποια χρόνια. Λέω τυχαία τα παραδείγματα ότι πρέπει να, 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 να μπουν ολοκληρωμένε προτάσει στο επόμενο διάστημα. Ή αντίστοιχα με την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Μπορεί να τα πιάσει το, ο Δήμο ή το κράτο, αυτά που του σε ε, μακροχρόνια μίσθωση, και να τα δώσει σε έναν ιδιώτη ο οποίο μπορεί να κάνει την ανακαίνιση και να τα δώσει και στο μπαζάρι σε υπεκμίσθωση. Δηλαδή, ε, ε, λέω έναν απλό, μια απλή πρόταση η οποία εφαρμόζεται στο εξωτερικό, για να την ανακαλύψουμε εμεί. Απλά πρέπει να την προσαρμόσουμε στα κυπριακά δεδομένα, να μετρήσουμε πόσα ακίνητα είναι τούτα, πόσα ακίνητα να μπουν στην αγορά. Ε, να βγείτε μπροστά με προτάσει. Λέει, ετοιμάζεστε. Κατανοητό ε, ακόμα, ακόμα τρει εβδομάδε ζωή είναι επίσημα έχετε. Ωστόσο, είχατε μια πρόταση στη Βουλή χτε προχτέ, αν δεν κάνω λάθο, η Αλεξάνδρεια Ταλίδου. Είσαστε και κοινοβουλευτικό <σχεδομάδι> κόμμα. Κοινοβουλευτικό δεν είμαστε, για να ακριβολογούμε. έχουμε τεκλογίες. έχουμε κοινοβουλευτική. <σχεδομάδι> θα συμμετέχει στι συνεδριάσει των αρχικών κομμάτων. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάποια πρόσκληση. <coughs> κάτι, αν έχουμε κάποια πρόσκληση, θα το. στο Εθνικό Συμβούλιο εννοεί. Όχι Εθνικό Συμβούλιο, στην Τούτο δεν το, δεν το γνωρίζω. Ναι. Ε, να δείτε τον πρόεδρο τη Δημοκρατία όμω. Ε, ε, κάποια συνάντηση να το δείτε. Ε, είχε χαιρετισμό από τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο του ιδρυτικού σα συνεδριού. Ναι. Ε, θα επιδιώξετε για να δείτε κατά πόσον θα μπορείτε να συμμετέχετε στο Εθνικό Συμβούλιο. Θα γίνουν κάποιε συναντήσει το πρόσεχε διάστημα. Ε, ε, κάτι. ε, αλλά για την ώρα δεν έχει κλείσει κάτι. Και για το Εθνικό Συμβούλιο, όπω είπα, εντάξει, περιμένουμε αν υπάρχει κάποια πρόσκληση ή κάποια ανάγκη και κρίνουμε σημαντικό ε, να πάμε. Πάμε στην πρόταση νόμου που κατέθεσε Αλεξάνδρεια στην προταση νομου που κατεθεσε η Αλεξάνδρα. Τα... Για τα προνόμια. Φρενό σε πολλά από τα προνόμια των ΤΕΟΣ, Προέδρων τη Δημοκρατία, Προέδρων τη Βουλή. Να πάνε πέντε χρόνια. Τέσσερα χρόνια, πέντε. Νομίζω πέντε. πέντε. Ακούγεται ωραίο. Ναι. Παράκατο, η χρηματοδότηση των κομμάτων από την οποία θα εξαρτάστε για εσείς γιατί να κατεβείτε και εκλογέ. Ε, αν εκλεγείτε Θεού θέλοντος λαού Λαού θέλοντος, θέλοντος <laughs> Ναι, ο Θεός, αστό, ήταν, <laughs> ήταν να <laughs> που μοιάζει τους πάντες ε, Εναθέλετε ε, και εσείς που είναι η χρηματοδότηση Ωραία συστήματα Ωραία νομίζω... συστήματα Πάρα κάτω για τη χρηματοδότηση των κομμάτων Θα λέγατε κάτι ε, να πούμε αν δεν είναι το αν δεν το ορθολογικά ή αν δεν υπολογίζεται ορθολογικά. Πρέπει να υπάρχει η χρηματοδότηση των κομμάτων. εγώ θεωρώ ότι αν θέλουμε να πατάξουμε τη διαπλογή, τη διαφθορά, την εξάρτηση που τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία μπορούν να κατευθύνουν τι πολιτικέ αποφάσει εκεί που βολεύει, ναι, πρέπει να υπάρχει η χρηματοδότηση από το κράτο. Δηλαδή, αν ήδη, ήδη οι πολίτε, το κράτο, οι φορολογούμενοι ε, δεν δίνουν ένα μέρο του προπολογισμού σε, στα κόμματα τα οποία τα εκπροσω, τους εκπροσωπούν, πώ θα μπορούν να. Δηλαδή, ένα, έναν κίνημα, α πούμε, ιδρύεται καλή ώρα είναι το Βόλτ. Mm. Πώ περιμένουν οι ψηφοφόροι το εκλογικό σώμα, αν είτε εκείνοι που με ψηφίζουν, είτε εκείνοι που δεν μα ψηφίζουν, να παράξουμε έργο χωρί με μηδενική χρηματοδότηση. Το που την τσέπη σα. Που την τσέπη μα βάλουμε ήδη. Που την τσέπη μα βάλουμε, που τα μέλη μα, του υποστηριχτέ μα, που και έτσι σύνδρομες. Αλλά οι έχουν κάποιον όριο. Αν θέλουμε να παράξουμε προτάσεις ε, μελετημένε, κοστολογημένε, τότε δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια μήνυμη χρονοδότηση, Κάποιοι τεχνοκράτε, κάποιοι επαγγελματίε να βάλουν μια δουλειά. Βεβαίω, έρχεται εδώ με το βόλτε. Εμεί δεν έχουμε εντό την εξάρτηση από τι χορηγίε, διότι όπω είπα, υπάρχουν ομάδε εργασία στα βόλτε Ευρώπη, σε πολλέ χώρε, οι οποίε έχουν ήδη έτοιμη τη δουλειά. Άρα βρίσκεται ένα ακόμα Του τον το πράγμα, απλά Είναι ένα απλά έτοιμα. Έρχονται κάποια παραδείγματα που έχουν εφαρμοστεί και εσύ και τα και τα πλήν. που είναι ένα πια να προσαρμόσουν, και να πιάω κάτι που εφαρμόστηκε κάπου αλλού. Α πούμε, μιλήσω αν βρήκα το στεγαστικό. Ο Δήμο Βιέννη έχει στην κατοχή του, στην ιδιοκτησία του, νομίζω 2.500 ε, διαμερίσματα, τα οποία νοικιάζουν με πολύ χαμηλών ενοικίων σε φοιτητέ και νέου εργαζόμενου. Ένα, ένα, δεν το που... καταλάβω γιατί όταν ψάχνα για διακοπέ, <laughs> είναι ένα κούκο αϊδόνι και να πάει να μιλήσει. Για σένα που είσαι τουρίστα. Ναι, 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 ναι. Αλλά για κάποιον ο οποίο είναι η πόλη του Βιέννη, για να μείνει, για με κάποια σχολεία κριτήρια, δεν μπορεί να ενοικιάσει ένα διαμέρισμα, υπάρχει μια βοήθεια. Υπάρχει τούτη, τούτη μορφή κοινωνική στεγάση. Ευρωεκλογέ. Μην σου πόσο, 6 μήνε. Αστεία τον Ιούνι. Ποιο είναι ο στόχο, Φαντάζομαι, αντιλαμβάνεστε, μια νεκτή έτσι μια σήμερα και περιμένετε ότι να μπείτε Ευρωβουλή. Κοιτάξτε, τούτο να μην να το προκαταβάλω. Γιατί μιλάς στον πληθυντικό. <laughs> <laughs> Κοιτάξτε, Ιάκω. <Ιάκουβε. laughs> Δεν μπορώ να αποφασίσω, να προαποφασίσω εγώ την να επιλέξω ο αλλά το μόνο που μπορώ να σου διαβεβαιώσω είναι ότι θα έχουμε ε, ψηφοδέλτιο που θα εκπροσωπεί το βόλτο, καθαρά δικό μας. Καθόρα, έξι άτομα, έξι υποψήφοι. Όχι απαραίτητα μέλη εννοώ, αλλά Μαι, ψηφοδέλτιο μου θα κατεβάσει το. Τουρκοκύπριο θα έχετε, φαντάζομαι να μέσετε μέσα στο κεντρικό στόχος. συμβούλιο. Εθιάβα α, στην διάρκεια τη παρουσίαση του κόμματο τον Οκτώβρη, Νιόβρη πότε ήταν, κάποια στιγμή είπαμε ότι εμεί θέλουμε να έχουμε και από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα μέσα στο ψηφοδέλτιο. Δεν το θεωρεί έτσι λίγο ξεπερασμένο ότι πρέπει να βάλω από μία ομάδα ανθρώπων. Δεν ξέρω που το. Δεν δε, δε, δε υπάρχει το πρέπει. Υπάρχει, θα το, θέλαμε, ότι θα υπάρχει το ότι το VOLT είναι συμπεριληπτικό και το εννοεί. Είναι ανοιχτό χωρίς καμία διάκριση σε όλους τους πολίτες, χωρί να τους ξεχωρίζει στη βάση της, της, της θρησκείας, της, της εθνοτική καταγωγής, του σεξουαλικού προσανατολισμού ή του φύλου ή όποιας αναπηρίας. Mm. Ε, θέλουμε να έχουν λύσεις ευκαιρίες. Και τούτη τού, 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 αν θέλει είναι η αρχή τη ύπαρξη μα. Και πού είναι ο στόχο σα, τι, τι θα θέλατε, έναν ποσοστό εντώ, ας πούμε. να σου πω έναν ποσοστό, δηλαδή ότι πραγματικά ακόμα δεν ξεκίνησε ο σχεδιασμό. Ε, αλλά μόλι ξεκίνητο, έχουμε την εικόνα του ψηφοδελτίου, να βάλουμε και κάποιου στόχου. Θα το σκεφτείτε εσεί ω υποψηφίο. Για τι ευρωεκλογέ, ναι. ε, για την ώρα, ναι. Αλλά αν, αν κρίνει το, το κίνημα ότι πρέπει να είμαι, και οι, τα μέλη μα. Άρα ανοιχτό. Θα δούμε ένα αναλόγω. Σε ε, δη, τοπική είναι αυτό, η να κατεβείτε. Τα κατεβούμε, βεβαίω. Αλλά στην τοπική αυτοδιοίκηση ε, δεν, δεν προλαβαίνουμε να κατεβούμε με δικά μα oh, ε, ψιοδέλτια παντού. Θα, θα συνεργαστούμε τοπικά, σε τοπικό επίπεδο, χωρί να μπούμε σε συνδιαλλαγέ με κόμματα, αλλά απευθεία με πρόσωπα, με προσωπικότητε, με ουσίου δημάρχου. Τους και δημάρχους, όπου μπορούμε, τους όπου δημάρχους δημάρχους θα, θα, θα μπορούμε να κατεβάσουμε και δικούς μας υποψηφίους. Π.χ. στον Δήμο τώρα, για Ανατολικής Λευκοσίας. Ναι. Και Λευκοσία, Ανατολικής, Ανατολικής και... Πάφου. Έχει, σίγουρα. Ανατολική Πάφου. Μπορεί να μένει έχει ψηφοδελτίον η Βόλτσα με. Ε, να πείτε, να, να, καλέσετε τον κόσμο, τον Δήμαρχο και ψηφίστε τον τούτο σε Δημοτικούς Συμβούλους, αν είσαι να προτείνετε κάτι. Να έχουμε ε, κάποιε διαβουλεύσεις και με δημοτικού συμβούλου. Ε. Να δούμε αν, αν κάπου τα βρίσκουμε. Εντάξει, οι, οι, οι βασικέ αρχέ και αξίε του ΒΟΛΤ, ε, όπω είπα προηγουμένω, που έχουν την προοδευτική χρειά, ε, αλλά ταυτόχρονα και πραγματιστική, είναι εύκολε και ορθολογιστικέ για τον κόσμο ο οποίο θέλει τη στήριξη του ΒΟΛΤ. Μπορεί να, να μπει, να δει και αν συμφωνεί και αν μπορούμε να έχουμε. Έναν κοινό όραμα για την τοπική αυτοδιοίκηση, για το Δήμο τη Ανατολική Πάφου, είναι να τον στηρίξουμε. Okay. Απλά δεν μπορεί να κινείται αντίθετα σε εκείνα που πιστεύουμε. Δηλαδή, δεν πιστεύουμε για την οικονομία. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, κρατικοδίαιτη την οικονομία, αλλά ούτε και νεοφιλελεύθερη. Θέλουμε μια ανοιχτή οικονομία, ελεύθερη, η οποία θα παράγει ε, πλούτο που θα κατανέμεται ισότιμα στου πολίτε. Επειδή μα πέσει ο χρόνο, μισό λεπτό. Ευάγγελε μου, πώ είναι ώρα να που γράφουμε, 26 και 30. Έχουμε ακόμα 3,5 γράψε εδώ. 3,5 είναι μου. Ε, πάνω, επειδή είσαι μέσα στο επιτελείο του κ. Μαυρογιάννη, πήγατε δεύτερο γύρο, φτάσατε στην πηγή, νερό δεν πιατέ. Πώ κρίνει την διακυβέρνηση Χριστότου Λίδη μέχρι στιγμή. Λοιπόν, ε, νομίζω έτσι ως γενικό σχόλιο, Έβαλαν πολλά ψηλά τον πύχη σε πολλά ζητήματα. Αυτό λένε όλοι. Το οποίο νομίζω δεν είμαι σε θέση να ξέρω εάν το έβαλαν επικοινωνιακά ή αν το πιστεύκαν Αλλά σίγουρα απέχουν πολύ για την ώρα στο που βρισκόνται και που καταλήγουν. Όμω. Βαθμολογία 10 Εντάξει, δεν βαθμολογία. ακόμα αν είδαμε αποτελέσματα, αλλά ακόμα και εκείνα που τα προωθούν ω αποτελέσματα, όταν πετύχαν π.χ. για τα έντια, ήταν και τον που μα έλεγαν στα πάνελ που πήγαιναμε. Έλεγαν κάτι άλλο που κοινό που κάναμε. Μετά ζούσε εντονά, εσύ. Ε, ναι, και... ή α πούμε για τον για την προσωπικό ήταν ενεργότερη είναι η εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί ξέραμε που τότε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα εμπλακεί περαιτέρω αν δεν ξεκινήσουν τα ΕΕ μια νέα πρωτοβουλία με τα χαρακτηριστικά τα οποία και την όρους εντολής του Γενικού Γραμματέα των ΟΕΕ. <σκλειά> Δεν υπάρχει το πράγμα Δεν πάω στους διορισμούς. Αλλά να πω κάτι που με, που με στεναχωρεί ως πολύ την πρώτα μετά ως ε, εκπρόσωπον του Βόλ. Ε, ενώ μέσα σε ούτε, ούτε κανένα ένα χρόνο, δέκα μήνες διακυβέρνησης, Υποτίθεται δίνεται μια θέληση σε εισαγωγικά ασυλία να προχωρήσει το, η νέα κυβέρνηση, να πάρει τι αποφάσει τη, να ακολουθήσει τι πολιτικέ και μετά να <σκλειά> Περίοδο ναι, αλλά επέρασαν ε, λοιπόν δέκα μήνε και αντί να σχολιάζουμε πολιτικά για τι αποφάσει που πάρθηκαν, διότι είναι ελάχιστε τσίνε οι οποίε επαρθήκαν οι αποφάσει, οι οποίε τουλάχιστον είχαν ήταν προεκλογέ δεσμεύσει, αναγκαζόμαστε μια την άλλη να κρίνουμε προσωπικέ επιλογέ του Προέδρου, οι οποίε έχουν την υπόνοια ενώ ότι έχει προσωπικό όφελο. Τελευταία. Ε, υπόθεση με, την, με τη διαμάχη με την, με υπηρεσία για τα ωφελήματα που είχε ενό κυβερνητικό εκπρόσωπο. ο Και τούτον έσυγε και επίδραση στην τρέχουσα διακυβέρνηση, διότι για ποιο λόγο είναι για παράδειγμα, η κυρία Δόξα αν δεν είναι η ίδια περίπτωση με τα ωφελήματα που είχε ο ίδιο ο κ. Χρυστοδουλίδη. Και τούτον, μιλήσαμε στην αρχή τη κουβέντα μα για την απαξίωση τη πολιτική. Μα είναι τούτα που φέρνουν την απαξίωση τη πολιτική. Όλα χαλιά. Ε, δεν είπα όλα χαλιά. Ε, ε, επειδή ξέρει, επειδή φτιάχνετε τώρα σαν βόλτα, προτείνετε κάτι νέο, να μην φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι όλα γύρω μας μα είναι αν, μαύρα και άραχνα. Αν ε, δεν καταλάβει όμω που, που την απάντησή μου που έκανα από πολύ παραπάνω γραμμάτια, εγώ δεν βλέπω χαγιά. Mm. Εγώ λέω ότι είναι όλα χαλιά. Υπάρχουν περιθώρια επιλογή. Υπάρχουν κάποιε αποφάσει, για παράδειγμα, που όπω είπα, απλά είναι διαφοροποιημένε που το τι τα ζούμε προκλογικά. Και τούτον δημιουργεί. Προσδοκίες, οι οποίε καταραίουν και μετά γυρίζει ο κόσμο στην πλάτη. Άρα, γι' αυτό επιμένουμε ότι ήρθαμε να ξανασυστηθούμε στο τι είναι πολιτική, να ξανασυστηθούμε στον κομμωτή πολιτική. Ότι είναι ένα μέσο βελτίωση τη ζωή μα και όχι ένα μέσο για να πιάνει επιδόματα κάποιο που να πιάνει μια θέση, ούτε για να βολευτεί κανένα. Δεν ναι. είμαστε δάμε για να είμαστε μια ζωή, είμαστε εδώ για να, να πετύχουμε ακόμα τρία βήματα για τούτον τον τόπο και είναι πολλά σημαντικό για μα να πείσουμε τον, κόσμο. Μπορεί να αποτύχουμε, αλλά ο στόχος είναι να πείσουμε τον κόσμο ότι ναι, υπάρχει και μια άλλη πολιτική που μπορεί να ακολουθηθεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Βόλτ Κύπρου, Βόλτ Ένταση, τώρα δεν ξέρω μέσα σας πιάει το ρεύμα, όχι πολλά δυνατά. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα λέμε σαν πολύ. συν-αντιπρόεδρος. Αρέσκει μου τον το διπλό συν προεδρος συν-αντιπρόεδρος. Μα είναι του καταστατικού. Πέρα από τα τεχνολογικά που είπα πριν, το καταστατικό έχει, έχει δύο συμπροέδρου που πρέπει να είναι αντιθέτου φίλου και δύο συναντιπροέδρου που επίση πρέπει να είναι αντιθέτου φίλου. Ναι. Και τούτο λέει πολλά στην εκπροσώπηση και στην συμπεριληπτικότητα που, που υποσχόμαστε. Είδε στο ότι Σιάσκερ κάτω τη Ναι, νομίζω χαιρετούσε με. <laughs> <laughs> Χαίρετα τον Τζεσί. Ο μια χαρά λεβεντιά. Λοιπόν, πάρα μου σε ευχαριστώ πολύ ξανά. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα πούμε, εδώ θα είμαστε. Πριν κλείσουμε, γιατί έκανα μου τεμπίσια. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στη σελίδα Alpha Podcast στο Facebook και τα κανάλια μας σε Spotify, Apple και Google Podcast και στο SoundCloud. Κυρίες και κύριοι, γεια σας, ραντεβού, ελπίζω την άλλη εβδομάδα. Bye.